Πάμε στον πατέρα του Παναγιώτη, του 7χρονου, που έχει μεταφερθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Ισραήλ. Ο κύριος Γιάννης Συχναίος μας ακούει. Κύριε Συχναίο, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Το παιδί μεταφέρθηκε εδώ και πόσες ώρες στο Ισραήλ? Είναι από τη Δευτέρα στο Ισραήλ. Από τη Δευτέρα εδώ και μέρες. Και η κατάστασή του, έχετε ενημέρωση? Ποιοι είναι μαζί με το παιδί? Είναι η μητέρα του και η κατάστασή του είναι στάσιμη, σοβαρή αλλά στάσιμη. Δεν ενημερωνόμαστε από τους γιατρούς, διότι πρέπει να βγάλουν ένα πόρισμα για να μας πούνε. Δεν είναι σίγουροι ακόμα για κάτι. Το καλό μας με το παιδί είναι ότι είναι στάσιμο, ότι έχει μείνει σε κάποια γραμμή και περιμένουμε τις απαντήσεις να μας πούνε και εμάς, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Άρα δεν ξέρουν ακόμη τι προκαλεί το πρόβλημα του παιδιού. Ένας επικριτικός ιός είπαν ότι είναι αρχικά και γίνονται συνέχεια εξετάσεις. Το μωρό. Αυτά. Που αφορά τον πνεύμονα, κύριε Συχναίο, σωστά? Ναι, τους πνεύμονες, ναι. Τους πνεύμονες και τους δύο τους πνεύμονες. Πόσο καιρό ήταν στο μαγάριο? Είναι από τις 24 του μήνα, ήταν στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Μας είπαν να το πάμε το πήγαμε στο μακάριο το μωρό, το πήγε ασθενοφόρο. Γιατροί, ευχαριστούμε τους πολύ, κάναν ό,τι μπορούσαν, ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουν από εδώ. Είμαστε να το πάμε στο Ισραήλ το μωρό. Το πήγαμε και περιμένουμε να μας ενημερώσουν. Γιατί και η μητέρα, εντάξει, μιλάει αγγλικά, αλλά όπως σας είπα, οι γιατροί πρέπει να είναι σίγουροι για αυτά που θα πούνε. Είναι καλοί οι γιατροί και περιμένουν να μας πούνε τι θα γίνει, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα είναι στο στάδιο της προσπάθειας να δουν και να μάθουν ουσιαστικά ποιο είναι το πρόβλημα και πώς να το αντιμετωπίσουν. Ναι, ναι, είναι όλη μέρα πάνω από το κεφάλι του, δεν τον αφήνουν, είναι κοντά του, προσπαθούν πάρα πολύ. Τώρα είδα κάπου στο σελίδες ότι γίνεται και μια προσπάθεια να στηριχθείτε οικονομικά. Ισχύει αυτό, κύριε Συχναίο, ή όχι? Δεν υπάρχει επίσημος έρανος. Ναι. Αυτό το λέω, είναι σίγουρα, δεν υπάρχει κάποιος επίσημος έρανος. Ναι. Μας στηρίζουν οικονομικά. Μας έχουν βοηθήσει, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμος, προσωπικές τους κάνουν προσωπικά πράγματα ό,τι μπορούν, αλλά δεν έχουμε κάνει κάτι επίσημο εμείς για να πούμε για εράνους και πράγματα. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Είναι εκεί, εντάξει, ναι. Το παιδί το έχει στείλει με έξοδα το κράτος, η μητέρα. Βέβαια, ναι. Η μητέρα δεν κάνει έξοδα, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Και η μητέρα και το παιδί έχουν πάει με έξοδα του Υπουργείου. Πολύ καλά. Ναι. Όπως είπε η Διευθύντρια, το ίδιο πράγμα, ότι έχουν πάει με τα δικά τους έξοδα, με τα έξοδα του Υπουργείου. Μάλιστα, πολύ καλά. Δεν έχουμε εμείς πει κάτι αντίθετο. Αυτό ήταν. Όχι, όχι, το ξεκαθαρίζουμε, γιατί τα ξεγράφονται διάφορα. Γι' αυτό σας έχουμε τώρα να τα ξεκαθαρίσετε και να τα βάλετε στη θέση τους. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση, ναι, αν γίνεται και μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Θέλω να καλέσω όλους όσους κάνουν και θέλουν να βοηθήσουν. Να μην μας κάνουν αυτό το κακό με τα site και τα πράγματα, γιατί γίνεται κακό, γίνονται κάποια πράγματα που γίνονται κακόβουλα πλέον. Ναι. Θέλω να σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος πολύς που θέλει να βοηθήσει. Όταν θα γίνει κάτι επίσημο και χρειαστεί, τέλος πάντων, θα το ανακοινώσουμε. Άρα κάποιοι δηλαδή εκμεταλλεύονται το όνομα του παιδιού προσπαθώντας να μαζέψουν χρήματα. Έχει κάποιους, ναι, έχει κάποιους που κάνουν πραγματική, κάνουν ό,τι μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά έχει κάποιους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Όχι, δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται κανείς την κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Αυτοί που θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να έρθουν να σας βρουν και να σας βοηθήσουν. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Να ευχηθούμε στο παιδί να επιστρέψει το συντομότερο, να είναι γερό και δυνατό, κύριε Συχναίο. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.